Λοιπόν, εχθές παραλάβαμε το φάκελο. Εχθές, μέσω ταχυδρομείου. Συνήθως ο ταχυδρόμος αφήνει την ελληλογραφία στην κεντρική είσοδο. Για κάποιο λόγο, λόγω των πολλαπλών ραντεβού που είχαμε με τους ενδιαφερόμενους, γιατί γίνονται εγγραφές τώρα τον Φεβρουάριο, δεν ασχολήθηκα με το φάκελο. Είδα βέβαια ότι ο φάκελος ανέγραφε The President of the Terranian College και όπως σας είπα είμαστε παράρτημα εδώ της Αθήνας. Θεώρησα ότι έπρεπε να επικοινωνήσω με τα κεντρικά, γιατί θα έπρεπε να τον ανοίξω εγώ ή να τον αποστείλω. Σήμερα... Δεν υπάρχει όνομα, υπάρχει καθημερινή φίλη, όπως αναφέρεται. Είναι η ίδια. Άκουσα εχθές το βράδυ στις ειδήσεις στο κέντρο. Ευτυχώς δεν ανοίγει το φάκελο. Και σήμερα το πρωί, γύρω στις 9 και 4, κατέβηκα στο γραφείο, συγνώρισα την Εθνική Ασφάλεια της Αλληλήπτης. Ανέφερα ότι είμαστε παραλήπτες ενός φακέλου με αποστολέα χώρα την Ινδία. Είχα δει βέβαια ότι οι παραλήπτες όλα ήταν μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οπότε συνειδητά ήταν άλλο ο φάκελος στην Ινδία, μάλλον έχουμε παραλάβει κι εμείς. Είδα και... Όχι. Δεν θέλω να σας πω ότι ο φάκελος δεν είχε ούτε σκόνης που να μας τρομοκρατήσει κάτι, που να πούμε ότι κάτι συμβαίνει. Ήταν κλειστός. Κλειστό τον παραδώσαμε και στην Εθνική Ασφάλεια. Εκενώθηκε γύρω στις 10 η ώρα, ήρθαν οι φοιτητές μας γιατί ξεκινούσαν τα μαθήματα. Εκενώθηκε το δοκτήριο για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με τις οδηγίες που μας έδωσε η Εθνική Ασφάλεια. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι συνεργασίες. Ανοίχθηκε η εκδοχή, άνοιξαν το φάκελο. Κοιτάξτε, να δείτε, δεν ήμουν απάντησα. Από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι με ενημέρωσε βέβαια από την Γενική Ασφάλεια, κλείστηκε ο φάκελο στις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τον έχει παραλάβει η Γενική Ασφάλεια. Θα γίνουν οι αντίστοιχες ενέργειες και θα ενημερωθούν. Χρειάζεται να πολυμορφεί ο χώρος, έγινε κάτι τέτοιο. Αυτό σίγουρα έγινε μέσα στον χώρο, αλλά γενικά στο καλύτερο. Όχι, έγινε στον χώρο. Στον χώρο και τι σαφώς. Προφανώς κάτι κάνανε, δεν ήμουν παρούσα. Δεν εκενώθηκε το κτίριο. Εκενώθηκε το κτίριο στις 10 η ώρα για λόγους ασφαλείας. Εξάλλου τα είδατε και τους φοιτητές και τους καθηγητές εδώ. Και το προσωπικό έφυγε από τους ορόφους που εργαζόταν για λόγους ασφαλείας. Και είμαστε πλέον σε λειτουργία. Δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος. Μας είπαν ότι είναι όλα εντάξει. Σας ενημέρωσαν δηλαδή.